Εύρος, οικισμός τυχερό. Είναι το τμήμα των χερσαίων ελληνοτουρκικών συνόρων όπου στήθηκε το νέο σκηνικό έντασης από την τουρκική πλευρά. Πυροβολισμοί εκφοβισμού στον αέρα με στόχο της δυνάμεις φύλαξης των συνόρων και μάλιστα δύο φορές μέσα σε τρεις ημέρες. Παρασκευή στα ξημερώματα και τη Κυριακή στα ξημερώματα, καθώς εκεί οι συνάδελφοί μας και τη Frontex, οι δικοί μας επιχειρούσαν ακριβώς εκεί, δέχτηκαν πυροβολισμού στον αέρα από τουρκικές δυνάμεις. Τέτοιες ενέργειες, όπου η παραμικρή απώλεια ψυχραιμίας μπορεί να οδηγήσει σε θερμό επεισόδιο, δεν είναι πρωτόγνωρες για τους Έλληνες συνοριοφύλακες, όχι όμως και για τους άντρες της Frontex. Οι Τούρκοι εκτέθηκαν. Απέναντί τους αυτή τη φορά βρισκόταν μεικτή περιπολία, όπου πετύχαν Γερμανοί αστυνομικοί, που έδωσαν διάσταση στα περιστατικά της πρόκλησης. Ίσως αυτή τη στιγμή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο γίνανε και πιστευτά αυτά τα γεγονότα, γιατί προέρχονται από μαρτυρίες συναδέλφων μας Ευρωπαίων και όχι από την ελληνική πλευρά απομονωμένη που ενδεχομένως πολλές φορές να μην μας πιστεύουν κιόλας. Στις 5 Μαρτίου οι Τούρκοι στρατιώτες πυροβόλησαν δύο φορές στον αέρα όταν είδαν την περίπολο στην ελληνική πλευρά με τους αξιωματικούς της Frontex να καταθέτουν στην αναφορά τους ότι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ακουγόταν από ηχείο ο τουρκικός εθνικός ύμνος. Με φωτοβολίδες το βράδυ. Με βάζοντάς μας τον τουρκικό εθνικό ύμνο ή διάφορα άλλα εμβατήρια. 48 ώρες μετά, στις 7 Μαρτίου, περίπου στο ίδιο σημείο, ακολούθησε δεύτερο επεισόδιο. Τούρκοι στρατοχωροφύλακες βγήκαν από τη σκηνή τους και πυροβόλησαν απρόκλητα. Πυροβολούν προκειμένου να αποθήσουν την περιπολία μας από εκείνη την περιοχή και αυτό προκειμένου να περάσουν ενδεχομένως κάποιο γκρουπ μεταναστών. Η καλή συνεργασία που έχουμε με τη Frontex έχει ενισχύσει το επίπεδο ασφάλειας των συνόρων. Με αποτέλεσμα τη μείωση των ροών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%. Τόσο ο φράχτης όσο και αυστηρή φύλαξη των συνόρων με ευρωπαϊκή συνδρομή έχουν μειώσει δραματικά τις μεταναστευτικές ροές. Από 2.801 άτομα το 2019 σε μόλις 357 φέτος το αντίστοιχο τρίμηνο. Εμποδίζοντας τα σχέδια εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από την Τουρκία και καταστρέφοντας τη βιομηχανία λαθροδιακίνησης ανθρώπων.